Μας θα χαλάσει, κύριε Βαγγέλη. Μας θα χαλάσει, λέω. Όχι, 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 καλά λέει. Δεν χαλάει. Λέει καλά πολύ. Αφού κάθε χρόνο. Ναι, ναι, όχι. Εγώ πάω κάθε χρόνο σε ένα στην γεφνιάδα κάτω. Ναι, κάθε χρόνο. Το χαλάσει. Αλλά είναι η επόμενη μέρα του Άγιου Πνεύματος. Καλά κάνει και θυμίζει ο Βαγγέλης. Κυριακή το βράδυ θα είναι στην Αιγαιτριακά. Πότε τελειώνουμε. Κυριακή βράδυ. Εμείς μιλάμε για Δευτέρα βράδυ. Ναι. Θα σου πω, θα τα ξαναπούμε. Όχι, να ξέρει και ο κόσμος, πώς θα έρθει. Όχι. Ξέρω. Εντάξει, είναι και η μέρα και είναι αρκετά να καταλαβαίνεις από το ξέρω ο κόσμος, θα τα βρει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχει τώρα και η Δευτέρα ή όχι, κύριε. Αυτό λέμε τώρα. Όλοι οι κύκλοι γυναικοί και αυτά οι γυναίκες που κάνουν τελειώνουν. Τελειώνουν. Εμείς πάντα τελειώνουμε και Ιούνιο κάναμε άλλο. Και Ιούνιο θα πάμε. Κάναμε και Ιούνιο, ναι. Κάναμε και Ιούνιο. Γιατί το θέμα τώρα αυτό είναι καθένας προσωπικό που λες τώρα. Καλά, εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Όχι, κανείς δεν δεσμεύεται μόνο από εμάς. Πώς? Από εμάς κανείς δεν δεσμεύεται. Όχι, όχι. Έτσι δεν είναι. Έτσι, σωστό. Και υπάρχουν περιπτώσεις που κάνει και εμένα και με δύο σε καιρό που λειτουργεί καλά εδώ το. Χωρίς να είναι εορτή μεγάλη. Αυτό με ενδιαφέρει όμως. Προσωπικά είναι, θα έρθεις ή δεν θα έρθεις. Πότε. Δευτέρα. Δευτέρα. Όχι, είπαμε. Είπα όχι. Εσύ, αν δεν θα έρθω, τι είπες εγώ, ξέρει να έρθει, έχει δουλειά. Όχι, απάντησα τώρα στο τέλος. Απάντησα. Α, στο τέλος κάτι, κάτι είπε. Εντάξει, την άλλη Δευτέρα. Εγώ εκεί θα κάνουμε ομιλία οι δυο μας. Δεν υπάρχει περίπτωση, μην σε απασχολεί αυτό. Θα την κάνουμε, θα τηλεφωνηθούμε. Έλα πάλι και λέει, Βασίλη να δω και εγώ. Όλο μου λένε, λέει, σε βλέπω, σε βλέπω, εγώ δεν θα την βλέπω. Ξέρω. Έχεις τρίψη μου ή πιο ψηλά. Θέλει άλλη μου. Θέλει άλλη και έχω πάλι μια μικρή κύριο. Να αρχίσουμε σιγά σιγά. Δεν ξέρω τι έχεις πάρει όμως. Και εγώ πάω. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράγει, πνεύμα της αληθείας, παραχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέ και σκύλος του ημίν, καθάρισον ημάς, ο πάσης κύριος και σώσον αγαθέντες φυκάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Θέμα το σημερινό θα είναι από το βιβλίο, πάρε Βασιλάκη εδώ, από το βιβλίο «Η Ελλάδα στην Αγχώνη» του κυρίου Παναγιώτου Σωτήρχου. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ πνευματικό πρόσωπο, θα έλεγα λειτουργεί σήμερα, ενεργεία το πω έτσι το καταλάβετε, εθνεγερτικά προσπαθεί δηλαδή, με όσα γράφει εδώ μέσα και όσα βιβλία έχει γράψει πάρα πολλά, να ξυπνήσει τις συνειδήσεις των Ελλήνων. Να ξυπνήσει τις συνειδήσεις των Ελλήνων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μας έχει φάει η καλοπέραση και έχουμε αποκοιμηθεί. Το βιβλίο λοιπόν είναι «Η Ελλάδα στην Αγχώνη». Και από κάτω σημειώνει σε παρένθεση μέσα από τους μυρμικολέοντες της νέας τάξεως πραγμάτων. Τους μυρμικολέοντες της νέας τάξεως πραγμάτων. Τώρα το θέμα έχει ονομασία και αυτό. Η πληθυσμιακή αλλίωση του τόπου.
ξαναλέω, η πληθυσμιακή αλλίωση του τόπου. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται από την από τους ανθρώπους παγκοσμιοποίησης προσπάθεια να αλλάξουν πρόσωπο στον ελλαδικό χώρο μέσα, να τον αλλοιώσουν. Εθνολογικά, να μην έχει το πρόσωπο το συμπαγές, το καθαρό ελληνικό, όπως λέγαμε κάποτε, ελληνικό γένος, Ελλάδα, να πάψει να ακούγεται αυτό το πράγμα. Γιατί ενοχλεί αυτούς που κινούν τα νήματα της παγκοσμιοποίησης. Και ας παρακολουθήσουμε τι μας γράφει εδώ ο κύριος Σωτήρχος. Παναλαμβάνω, έχει γράψει πολλά βιβλία, είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο και υπολογίσιμο στην Ελλάδα και μας κρούει, μας χτυπάει, κουδούνι, να πω κάτι άλλο, σιρήνα. Να καταλάβουμε πού μας πάνε. Και τι να κάνουμε. Πού μας πάνε. Θα το δούμε και αυτό. Επειδή ακούγεται, και αναγκάζομαι τώρα να απαντήσω, επειδή ακούγεται τι να κάνουμε, έχω να πω το εξής. Δεν θα έπρεπε εδώ μέσα τόσο καιρό να λειτουργούμε σαν μια ψυχή όλοι μας. Αφού εκεί δεν μπορούμε να αποδώσουμε. Να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε, Κύριε, έλα να νιώσουμε ότι είμαστε ένας άνθρωπος, μια καρδιά. Αυτό είναι που προέχει και μετά όλα γίνονται τα άλλα. Προχωράω. Ο νόμος ή του. Μας λένε και μας ξαναλένε ότι η Ελλάδα έφτασε στο τέλος της ιστορικής της πορείας. Αυτό πιο απλά. Έγραψαν οι Έλληνες ιστορία, έως εδώ είναι, τελείωσε η ιστορία. Έτσι μας λένε. Ότι έχει πια εξαντληθεί η ιστορική πορεία της Ελλάδας. Ότι πρέπει να μπει στη Χωάνη, Χωάνη είναι χωνή, ή αλλιώς είναι εκείνο που ρίχνουν μέσα και τα τρώει όλα. Ναι, στη Χωάνη της νέας τάξεως πραγμάτων ή νέας εποχής, έτσι ονομάζουν οι κύριοι που έχουν φτιάξει τα σχέδια από χρόνια πολλά, νέα εποχή, νέα τάξη πραγμάτων, και να γίνει η Ελλάδα ένα πολυεθνικό μαύρη, κίτρινη, άσπρη, μπλε, όλοι μέσα σε ένα χώρο που κατοικούν 8 εκατομμύρια, θα γίνουν 20-30 εκατομμύρια με μειονότητα την Ελλάδα. Διάφοροι λαοί. Λοιπόν, να γίνει ένα συνοθήλευμα, ανακάτεμα, μία σύγχρονη Βαβέλ σε τόπο που κατοικούν πολλοί λαοί, που υπάρχει ένα γλωσσικό ανακάτεμα, ένα παραδοσιακό ανακάτεμα, δεν είναι μόνο η δική μας παράδοση, συναντάμε παράδοση των μαύρων, συναντάμε των Κινέζων, τώρα συναντάμε διαφόρων λαών. Και εδώ πια θα υπερτερήσει, θα σταθεί όποιος δυναμικά αντιμετωπίσει τα πράγματα και όχι όποιος κοιμισμένα σταθεί απέναντι στη νέα κατάσταση των πραγμάτων. Ονομάζεται λοιπόν αυτή η κατάσταση σύγχρονη Βαβέλ. Γιατί Βαβέλ? Γιατί θυμηθείτε όταν είχαν φτιάξει τον πύργο της Βαβέλ, ότι τότε είναι μπέρδεμα και μιλάγανε πολλές γλώσσες και σταμάτησε η συνεννόηση. Και πήρε καταστροφή μετά. Αυτό μιλάει.
Μιλάει αυτό. Είναι δηλαδή μία νέα έγκρωση, αυτό που πάνε να κάνουν, του πύργου Βαβέλ. Από μόνο του είναι προφητικό. Η λέξη Βαβέλ τότε, μπερδεύτηκαν οι γλώσσες, σκορπιστήκαν στα διάφορα μεταξύς, υπήρχε μία αυτοτιμωρία. Συνεχίζω λοιπόν. Όπως να γίνει δηλαδή ο τόπος αυτός, μία σύγχρονη Βαβέλ, όπως η Αμερική, της οποίας ο πολιτισμός αρχίζει και τελειώνει στο δολάριο. Πολιτισμός στην Αμερική ίσον μόνο και μόνο το δολάριο. Όπως έλεγε και ο εθνικός των Αμερικάνων, συσσαγωγικά διανοούμενος Έμερσον, τρία είναι τα στοιχεία του αμερικανικού πολιτισμού. Ο αμερικανικός πολιτισμός, έλεγε αυτός ο δικός τους ο Έμερσον, τρία στοιχεία έχει και τα ονομάζει. Το δολάριο. Τα τρία στοιχεία. Όλα τα άλλα που έχει είναι ξένα. Καταλαβαίνουμε καλά. Προσέξτε το καλά. Ο αμερικανικός πολιτισμός έχει τρία στοιχεία. Το δολάριο. ΕΟΚ. Πόσα στοιχεία έχει? Τρία. Ευρώ. Όλοι για ευρώ μιλάνε. Παραπέρα θα τα δούμε τα παραπέρα. Λένε λοιπόν και ξαναλένε συνεχώς το ίδιο κακό ήχο και κακόζηλο τροπάριο. Με πολλούς τρόπους, σαν τα νέγρικα τραγούδια τους, για να το στερεοποιήσουν, να το χωνέψουμε και να το πάρουμε απόφαση ότι φάγαμε τα ψωμιά μας. Αυτό το φωνάζω τώρα, θα το δούμε. Θα καταγράψει κι άλλα η κάμερα και θα τα δούμε καλύτερα. Και παραπέρα δεν έχει να προχωρήσει το γένος μας, το γένος της Ρωμιοσύνης. Τα φάγε τα ψωμιά του. Ο μοναδικός ελληνισμός, και αυτή είναι μια τεράστια πλάνη, ότι τα φάγαμε τα ψωμιά μας, που σέρνει τους νεοεποχήτες, είπα, αυτοί που τα κάνουν αυτά, ονομάζονται νεοεποχήτες, νέας εποχής, νέα τάξη πραγμάτων. Γιατί αυτή η πλαστή και αφύσικη αντίληψη είναι τελείως ψεύτικη, αβάσιμη και ανιστόρητη. Δεν ακουμπάει καμιά ιστορία επάνω. Προσπαθούν ιδιαίτερα να φυτέψουν την αντίληψη αυτή στην συνείδηση των απειροφόρητων παιδιών μας. Το καταλάβαμε. Με την τηλεόραση, με τα σχολεία τώρα, κάπου εκεί το πάνε το πράγμα. Το παιδί σου λέει έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα βρίσκουμε. Όχι όπως τα ξέρουν κάποιοι άλλοι που δεν τα ξέρουν τα παιδιά τώρα. Έτσι προχωράμε. Για να τα παρασύρουν στην οτροπία του τίποτε δεν γίνεται πια. Απάντηση. Και τι να κάνουμε, το προσέξαμε τώρα τα παιδιά, το λέμε εσύ μεγάλη. Γίνονται όλα αυτά, πρόσεξέ τα καλά, για να φτάσουμε στην πλάνη και να πούμε τίποτα δεν γίνεται πια, αφού μας υπάρχει κάτι φορά. Στο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς προστάτες. Και το ότι ο εξυγχρονισμός, φωνάζουμε, εξυγχρονισμός, τηλεοράσεις, δώσουμε. Και η παγκοσμιοποίηση είναι μονόδρομος. Και αυτό τα φωνάζουμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αυτός ο ένας. Και αναγκαστική πορεία προς τον μέλλον. Γράφει ο αρθρογράφος. Μέγιστο ψέμα, αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, ότι είναι μέγιστο ψέμα, όχι μεγάλο, μέγιστο ψέμα. Το δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Παραβλέπουν τα μαζικά και δυναμικά συλλαλητήρια
τις διαμαρτυρίες που γίνονται συνεχώς στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία και πρόσφατα στην Ασία. Και μαζί με αυτή τη βασική προπαγάνδα έχουν ως περιτύλιγμα παραπλανητικό τα πρότυπα της υλικής ευζωίας. Τι σημαίνει υλική ευζωία? Καλοπέραση. Υλική ευζωία σημαίνει καλοπέραση. Του ευδαιμονισμού ως ιδανικό ζωής. Περνάμε καλά. Αυτό σημαίνει ευζωία. Αυτό είναι το ιδανικό της ζωής. Ε, έλα που πάμε στο να μην περάσουμε καλά τώρα. Εκεί δεν πάμε τώρα. Λοιπόν, την ευκολία σε όλα και γενικώς τον αμερικανικό τρόπο ζωής. Όπου κυριαρχούν στο αμερικάνικο τρόπο ζωής, κυριαρχούν η Coca-Cola, η τσίγλα, το χάμπουργκερ και η ροκ μουσική. Όλα τα παιδιά μας, ένα σταυτί, προχωράνε, έχουν στο στόμα και τρώνε το χάμπουργκερ, τη ρόπιτα, δεν ξέρω τι άλλο κλπ. Αμερικάνικος τρόπος ζωής είναι αυτός. Λοιπόν, και η ροκ μουσική λέει, όλα εύκολα και ευχάριστα, στα πλαίσια ενός αχαλήνωτου, χωρίς χαλινάρι, σεξουαλισμού. Σεξουαλισμός χωρίς χαλινάρι. Από τα 5 χρονών παιδί θα δεις να μιμείται την τηλεόραση στο σεξουαλικό, μέχρι και το γέρο που είναι 90 και αυτός ακόμα δεν τρέπεται να κάνει τα ίδια που κάνουν τα παιδιά. Όπου όλα επιτρέπονται, ακόμα και οι διαστροφές, ομοφιλοφιλία. Πήρα στην τηλεόραση και εμείς οικογένεια. Και παντρεύονται. Το βλέπετε, προσέξτε τα αυτά, αυτό είναι γραμμένο από το 2001 που διαβάζουμε τώρα. Τα βλέπουμε στα μάτια μας μπροστά. Δεν είχαν αρχίσει να είναι ζωντανά όπως είναι τώρα τότε. Αυτός τα προλέγει και γίνονται. Λοιπόν, ακόμα και οι διαστροφές λοιπόν, τα διαζύγια, το κέφι της στιγμής και πάνω απ' όλα, η θρησκεία, ποια είναι η θρησκεία, του χρήματος. Τι φωνάζουν οι τηλεοράσεις, οικονομία, 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 οικονομία. Να πάθει αυτό μαλάκιση μέσα, να περάσει το χρήμα ότι είναι η μοναδική αξία της ζωής, πάβουν όλα τα άλλα. Ή Θεό ή Μαμονά. Λατρεύεται ο Κύριος, ή το ένα ή το άλλο. Η ελληνική νεολαία όμως, στο μεγαλύτερο ποσοστό της, σημειώνει ο αρθρογράφος, αντιστέκεται. Στηριγμένη στη βαθύ ρίζη παράδοση του τόπου, όσο και αν γοητεύεται προσωρινά και περιστασιακά, από τον εύκολο ευδαιμονισμό. Ευδαιμονισμός, καλοπέραση σημαίνει. Στην κρίσιμη ηλικία της πρώτης νεότητος, αντιδρά και δεν υποτάσσεται. Γιατί έχει μέσα της ψυχή και ποιότητα. Μακάρι. Έχει φιλότιμο, ευγένεια και λεβεντιά. Σέβεται και αγαπά την πατρίδα και τις αξίες της. Τα σύμβολα και την ιερή παρακαταθήκη της. Τη σημαία. Τον ελληνικό ύμνο και την ιστορία και κυρίως το τρίπτυχο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Και πάνω απ' όλα, την ορθόδοξη πίστη, την πίστη των πατέρων και των παππούδων της. Ήδη ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο οι ξένοι λαθρομετανάστες στη χώρα μας. Προσέξτε το, 2001 το έχει γράψει. 1,5 εκατομμύριο τότε. Και ριζώνουν μέρα με τη μέρα ως μόνιμοι κάτοικοι.
ώστε σύντομα να παρουσιαστούν εκρηκτικά με την πολυτεχνία που τους διακρίνει. Είναι πολυτεχνία, βλέπετε. Οι στατιστικές αναφέρουν ότι ακόμα και μέσα στην Αθήνα, περιοχές Κολιάτσου, Αμερικής, Βάθης, Πατησίων, Εξαρχείων και αλλού, στα σχολεία υπερτερούν αριθμητικά οι αλλοδαποί μαθητές. Ενώ στις επαρχίες τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Έτσι φτάσαμε οι 2 στους 10 κατοίκους αυτής της χώρας να είναι ξένοι λάθρομετανάστες. Και μάλιστα φτωχοί και πεινασμένοι. Και κυρίως μουσουλμάνοι. Όλοι μουσουλμάνοι. Τότε χτίζονταν Άγιες Σοφιές και ο χριστιανισμός στα πέρας οικουμένης εγκουότανε. Τώρα χτίζονται μουσουλμανικά τεμένοι. Γίνεται η άλωση της Ελλάδας εσωτερικά. Δηλαδή, ξένοι παντελώς στη γλώσσα και στην πνευματική παράδοση του τόπου. Συχνά διοχετεύεται στη δημοσιότητα η πληροφορία ότι στο άμεσο μέλλον θα εισέλθουν παράνομα στη χώρα μας, γιατί νόμιμα δεν τους κάλεσε κανείς, άλλα 3 έως 4 εκατομμύρια ξένοι μετανάστες, οι οποίοι σύντομα θα διαλύσουν πληθυσμιακά την Ελλάδα, όπου θα γίνουμε εμείς σταγόνα στον ωκεάνο και οι Έλληνες θα καταντήσουν ως ξένοι στον τόπο τους. Και άλλοι θα αποφασίζουν και θα εκλέγουν την κυβέρνηση της χώρας. Η μικρή πληθυσμιακός Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί και να διαθρέψει ούτε το 1/10 από τους ξένους μετανάστες. Ούτε το 1/10 να τους δώσει φαγητό να φάνε. Δεν μπορεί. Γιατί δεν πάνε να ζήσουν μεγάλες πολυάνθρωπες χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, με τις ισχυρές οικονομίες. Και έρχονται εδώ. Οι γραμμές αυτές που διαβάζουμε δεν εκφράζουν κανενός είδους ρατσισμό. Δεν τα γράφω από ρατσισμό προς Θεού. Γιατί οι Έλληνες και μάλιστα οι Ορθόδοξοι δεν είναι ρατσιστές, ούτε ξενόφοβοι. Πάντα βοηθούν και σέβονται τους ξένους ως ανθρώπους και ως πλάσματα του Θεού. Οι Έλληνες μισούν φανερά και αντιδρούν στον αναγκαστικό και μεθοδευμένο επικισμό της χώρας. Αυτός είναι αυτό που γίνεται, η εισρωή των ξένων. Δεν γίνεται γιατί σκέφτηκαν από μονάχα εδώ πέρα, άλλοι τους κατεύθυναν προς τα εδώ και είναι μεθοδευμένος, είναι και αναγκαστικός ο επικισμός, αυτή η είσοδος στην Ελλάδα και η μόνιμη κατοικία τους. Είναι μεθοδευμένα όλα αυτά. Από τους μηχανισμούς μεθοδευμένα, από τους μηχανισμούς της νέας τάξεως πραγμάτων, τους νεοεποχήτες. Έτσι που να γίνει δύσκολη και άθλια η ζωή για όλους μας. Νομίζω ότι έχει γίνει, μη λέμε ότι δεν έχει γίνει. 2001, επαναλαμβάνω, 2001. Δεν γίνονται αυτά που γίνονται σήμερα. Προσέξτε το. Μας οδηγούν ταχύτερα στην κοινωνία του ένας Έλληνας, ένας ξένος. Και στο τέλος, 2 ξένοι, 1 Έλληνας. Και περισσότερο. Ώστε να μην υπάρχει πια καμιά κοινωνική, προσέξτε το αυτό, κοινωνική, εθνική, ιστορική, γλωσσική, πνευματική και θρησκευτική συλλογή. Το αντιλαμβανόμαστε. Γλώσσα, θέλουν γλώσσα τέρμα. Θρησκεία τέρμα,
σαν κοινωνία να μην υπάρχουμε, να μην υπάρχει δέσιμο, αυτό σημαίνει συνοχή, αλλά μεταξύ μας, αφού δεν υπάρχει ούτε γλώσσα, ούτε παράδοση, ούτε ήθος, ούτε τίποτα, πού να βρεθεί αυτό που να ενώνει τους Έλληνες. Και ο τόπος μας θα πάψει να λέγεται Ελλάδα και θα την αποκαλούν, θα την ονομάζουν την Ελλάδα όπως τα Σκόπια, η πρώην Δημοκρατία της Ελλάδας. Πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας, τα Σκόπια, της Σκοπίου. Έτσι θα την ονομάζουν. Αφού είναι πιο πολλοί άλλοι, θα είμαστε πρώην εμείς. Να τα χωνέψουμε και να ακουστεί πέρας από εμείς. Πέραν όμως αυτών των φαινομένων της ξενιλασίας, ξενιλασία είναι η έφοδος των ξένων, με την άδεια τη δική μας, στον τόπο μας, που συνεχίζεται ασταμάτητα, πότε από βορρά και πότε ξανατολών, οι βόρειοι λαθρομετανάστες αυτοαποκαλούνται βόρειοι υπηρώτες ή ρωσοπόντιοι και οι εξανατολών κούδροι, για να είναι περισσότερο συμπαθείς και εύκολα αποδεκτοί. Μ' ακούς βόρειο υπηρώτης, συμπαθής άνθρωπος είναι. Ή κούδρος, βασανισμένη ψυχή. Ελάτε. Λοιπόν, έχουμε και την ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητός τους. Ραγδαία αύξηση εγκληματικότητας. Πριν 10 χρόνια. Τώρα τι πρέπει να πούμε. Ραγδαιοτάτη. Με την συνεργασία πονηρών Ελλήνων. Και αυθονούν δυστυχώς τα λαθρεμπόρια όπλων, των ναρκωτικών, λευκής αρκός, με αυτονόητες τις πολλές και αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στο σύνολο των Ελλήνων, το κοινωνικό, που εκτρέφονται οι συμμορίες και οι μαφίες του οργανωμένου εγκλήματος που δεν γνώριζε ποτέ η χώρα μας. Τα ξέραμε σε αυτά. Άγνωστα σε εμάς. Ακούμε κάθε μέρα, όσοι ανοίγετε τηλεόραση, έγκλημα εδώ, κλοπή εκεί και βιασμοί και τα αρέστα. Όλα αυτά έχουν γίνει. Και τα φωνάζουν τηλεόραση για να πολλαπλασιάζουν, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Η πληθυσμιακή αυτή η αλλίωση που παίρνει διαστάσεις μεγάλες μέρα με τη μέρα, τίνει να γίνει το πρώτο εθνικό πρόβλημα. Μία πολυδιάστατη εκρηκτική πραγματικότητα. Αλλά οι κυβερνώντες δεν δείχνουν ότι κατανοούν την απειλή και τον κίνδυνο αυτό. Δεν δείχνουν. Οι έξωθεν εντολές έρχονται από έξω εντολές. Και οι έσωθεν πολιτικές έχουν μεταβάλει τη χώρα μας σε ένα ξέφραγο αμπέλι, όπου ο καθένας μπαίνει ελεύθερα και κάνει ό,τι νομίζει και ό,τι θέλει, αφού κανένας δεν το σταματά και δεν το ελέγχει. Φωνάζουν, πού είναι η αστυνομία, φωνάζουν. Και όταν γίνεται κάτι, η αστυνομία θα το εκ των υστέρων. Ή, και όταν έχει δίκιο ο αστυνομικός, φωνάζουν τα κανάλια. Τον έδιρε. Για να πάψει η αστυνομία, αφού τον έδιρε και κινδυνεύει η αστυνομία, να δέσει τα χέρια της. Όταν γίνεται κάτι και επεμβαίνει η αστυνομία, φταίει η αστυνομία. Αλλά δεν είχαν την έκταση και την οργάνωση, μια συγγνώμη, η πληθυσμιακή αλλίωση έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν και από άλλες κοσμοκρατορικές δυνάμεις. Αυτό που έως τώρα είπαμε, είχε επιχειρηθεί και άλλοτε από άλλες μεγάλες δυνάμεις. Και κυρίως κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, με μετακινήσεις σχηδισμών. Κάναμε μετακινήσεις ολόκληρα από ένα τόπο σε άλλο. Αλλά δεν είχαν την έκταση και την οργάνωση που έχει σήμερα το φαινόμενο αυτό. Έχει και έκταση
και οργάνωση. Και δεν το χειραγωγούσαν οι δαιμονικές δυνάμεις που κατευθύνουν σήμερα με οργανωμένο σχέδιο και καταχθόνιες σκοπούς. Έχουν οργανωμένο σχέδιο, δαιμονικές δυνάμεις και καταχθόνιους σκοπούς. Καταχθόνιος σημαίνει σχέδια μεθοδεμένα από τον άδεια από μέσα, από την κόλαση. Τότε ήθελαν οι κρατούντες, αυτοί που κυβερνάνε, να αποτρέψουν την ενάθρηξη των δυνάμεων αντιστάσεως. Υπήρχαν και άνθρωποι που αντιστεκόντουσαν. Να τους βγάλουν από τη μέση αυτούς. Κατά της κυριαρχίας τους. Σήμερα η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει καθόλου να υπάρχει συμπαγής λαός. Το καταλαβαίνετε αυτό. Να υπάρχει μια ψυχή, μια γροθιά. Τουρκοκρατία είχαμε πανίσχυρη με εκατομμύρια και μια γροθιά είμαστε. Αλλά είμαστε μια γροθιά. Δεν είμαστε ένας εδώ στην Αμερική, διαιρεμένοι. Τώρα το έχουν καταδώσει το πράγμα. Και όχι μόνο διαιρεμένοι, αλλά και δεν μιλάνε. Ναι. Ώστε να προσκυνά το θηρίο της ειδικής της κοσμοκρατορίας. Η νέα τάξη πραγμάτων. Οι άφρονες παγκοσμιοποιήσεως νομίζουν ότι η τύχη του κόσμου και των ανθρώπων βρίσκεται στα χέρια τους. Επειδή έχουν τον έλεγχο της οικονομίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των έξυπνων όπλων, πλανώνται όμως πλάνοι ικτρά και δεν θα αργήσουν να δουν τα εγκληματικά τους σχέδια να καταραίουν. Και να στρέφονται εναντίον τους. Όπως έγινε και με τους άλλους ανιστόρητους κοσμοκράτορες του παρελθόντος. Και άλλοι κάνανε το ίδιο και πέσανε στο κενό. Στο κενό. Μέγας λοιπόν ο πρώτος κίνδυνος της ραγδαίας πληθυσμιακής αλλοιώσεως της χώρας μας. Ο οποίος αν συνδυαστεί με την απάλληψη της εθνικότητας από τις νέες ταυτότητες, αν αυτά που διαβάσαμε τα συνδυάσουμε με το βγάσιμο του ονόματος Ορθόδοξος Χριστιανός ή Έλληνας, τότε ίσως να κάνει ακόμα πιο φανερά τα σκοτεινά σχέδια των ανώμων της παγκοσμιοποιήσεως που θέλουν τους λαούς ανακατεμένους σε μια πληθυσμιακή σούπα χωρίς ρίζες και βάσεις και εθνικά χαρακτηριστικά, ώστε να προσκυνούν πιο εύκολα το θηρίο της κυριαρχίας τους. Δεν θα πετύχουν όμως το σκοπό τους. Το γιατί θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια σε άλλα θέματα. Το γιατί δεν θα το πετύχουν. Μερικά στοιχεία, πώς τα λέμε και τα στοιχεία, μου διαφεύγει στοιχεία για να δούμε αποδείξεις. Δεν άκουσα. Αποδείξεις. Όχι στοιχεία. Τα λένε στατιστικά. Στατιστικά. Πού είναι αποδείξεις στην ουσία? Γράφει ο συγγραφέας, είχατε λιώσει το γράψιμο αυτού του κειμένου που διαβάσαμε τώρα. Όταν διάβασα στο περιοδικό Ιωάννης ο Βαπτιστής και δημοσιεύθηκε από το περιοδικό Ποιμήν, Τεύχος 9 Δεκάτου 2000, της Μητροπόλεως Μυθυλήνης, το ακόλουθο σχόλιο με τον τίτλο, ένα σχόλιο που είχε ο τίτλο επάνω, «Η Ελλάδα πεθαίνει». Προσέξτε, είναι ένα δραματικό σχόλιο που μοιάζει να απηχεί τη δήλωση του σημερινού Υπουργού Υγείας Α. Παπαδοπούλου. Πριν από 10 χρόνια ήταν ο Παπαδόπουλος Υγείας Πρόνοιας και έκανε μία ανακοίνωση, ένα σχόλιο που το γράφει εδώ μέσα. Θα το προσέξουμε. Τι γράφει?
ότι η Ελλάδα έχει μπει στον κύκλο της αυτοκαταστροφής. Το γράφει υπουργός του Πασόκ τότε, ο Παπαδόπουλος. Θυμάστε που παρατήθηκε. Θυμάστε. Ναι. Λοιπόν, εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η Ελλάδα στον κύκλο της αυτοκαταστροφής. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 30 Δεκάτου 2000. Ιδού το σχόλιο που γράφει η εφημερίδα, που αναφέρεται με επίσημα στοιχεία. Το 1990 είχαμε στο δημοτικό σχολείο 813.353 μαθητές. Το 2000, μετά από 10 χρόνια, είναι τότε που ήταν ο ίδιος υπουργός. Στο δημοτικό σχολείο είναι 63.475. Κάτι αφαίρεση. Πώς, 200.000 παρακάτω. Φρίκι. Φρίκι. 200.000 παρακάτω. Ελληνόπουλα. 800 τόσες, 600 το 2000. Μέσα σε 10 χρόνια λιγόστεψαν κατά 170.000 οι μαθητές του δημοτικού σχολείου. Και σε μόλις 30 χρόνια δεν θα υπάρχει μαθητή στο δημοτικό σχολείο. Πρόλεψη του υπουργού. Το προσέχουμε. Είμαστε Έλληνες. Είμαστε Ορθόδοξοι. Είμαστε εθνικόφρονες, λέει. Μας τα πετάξει εδώ όλα. Λοιπόν, προχωράμε. Το συνειδητοποιείτε. Μας το φωνάζει από εκεί που ζει τώρα. Το φωνάζει. Ότι γράφεις, μένει. Και μιλάει στους αιώνας αν είναι καλό. Και είναι καλό. Είναι σάλπιγγα να την ακούσουμε. Σε 30 χρόνια, το συνειδητοποιείτε, σε 30 χρόνια στην Ελλάδα παιδιά δεν θα υπάρχουν. Το λένε επίσημες στατιστικές. Θα υπάρχουν βέβαια εκπαιδευτικοί. Ξέρετε πόσοι είναι. Οι εκπαιδευτικοί, 122.500, δηλαδή ένας εκπαιδευτικός για κάθε 10 παιδιά. Σε 30 χρόνια που θα έχουν διοριστεί 30.000 ακόμα και τα παιδιά δημοτικού γυμνασίου δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000, κάθε εκπαιδευτικός θα αναλογεί σε 2 παιδιά. Το 1990 είχαμε 7.653 δημοτικά. 7.653 δημοτικά. Σήμερα έχουμε 6.367, 1.300 λιγότερα. 1.300 λιγότερα δημοτικά σχολεία. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Επικουρατίας είδησε 300 σχολεία μέσα σε ένα λαό σκλαβωμένο που δεν μπορούσε να έχουν όλα τα άσχετα ζευγοβέρα και τα πλάκουν σκλαβιά. Σήμερα σε ελεύθερη Ελλάδα, σε εισαγωγικά μέσα, τα σχολεία μειώνονται. Οι τάξεις δεν θα μένουν τελείως, άδειες. Ας είναι καλά η αλλοδαπή. Αυτό ηρωνικά. Μέσα σε μια πενταετία αυξήθηκαν 300% οι αλλοδαποί μαθητές. Μέσα σε 5 χρόνια 300%. Αν το 2000 αλλοδαποί μαθητές είναι 112.000 μαθητές, 112.000, 877 αλλοδαποί μαθητές στα σχολεία το 2000, με το ρυθμό αυξήσεώς τους, το 2030 θα είναι πάνω από 600.000 μαθητές, αλλοδαποί. Ενώ οι Έλληνες με το ρυθμό υπογεννητικότητας, 1-2 καθόλου, θα έχουν 300.000 παιδιά, να πως θα πούν όσοι ζουν τότε, τι θα πούν τότε όσοι ζουνε, η Ελλάς εάλλο. Προσέξτε το. Αυτό ξέρετε πότε υπόθηκε.
Όταν έπεσε ο Κωνσταντινούπολης και την πήραν οι Τούρκοι, ακούστηκαν αυτές οι δύο λέξεις. Η πόλης εάλλο, δηλαδή κυριεύτηκε. Την κυρίεψαν οι Τούρκοι. Εδώ τώρα η Ελλάς όπως πάει, εάλλο θα πούνε όσοι ζουν τότε, λέει, μετά 30 χρόνια, κυριεύτηκε από τους αδαπούς χωρίς αίμα. Με το καταχθόνιο σχέδιο των νεοποχητών και με τη δική μας αδιαφορία οδηγείται η Ελλάδα, όπως το γράφει εδώ, η Ελλάδα έχει, εδώ, η Ελλάδα πεθαίνει. Έτσι λέει ο κύριος Παπαδόπουλος πριν από 10 χρόνια. Λοιπόν, αν αυτοί οι αριθμοί δεν είναι εφιαλτικοί, πέστε μας τι άλλο για τον τόπο μας είναι φρικτότερο. Για την Εκκλησία δεν είναι πρώτο το έργο της στο κήρυγμα κατά της αποφυγής τεκνογωνίας. Ρωτάει. Για την Εκκλησία δεν είναι πρώτο της έργο το κήρυγμα για την αποφυγή της τεκνογωνίας. Φωνάζει ο Παπαδόπουλος. Δεν τα λέει ο Κυρίκας, προσέξτε το. Μιλάει ένας πρώην υπουργός, ανοίγει το στόμα σαν ένα ιεροκήρυκας, ο Παπαδόπουλος, και λέει, τι κάνει η Εκκλησία, δεν πρέπει να έχει πρώτο κήρυγμα υπέρ της τεκνογωνίας. Όσοι μιλούν για το μέλλον και για οράματα, για όνειρα δηλαδή, που μπορεί να γίνουν, ενώ η ανθρώπινη ελπίδα του μέλλοντος πεθαίνει. Ζήτω οι νεκροθάφτες της Ελλάδας. Ποπό! Ποιοι είναι οι νεκροθάφτες? Κατά έναν τρόπο όλοι μας. Και αυτή η κουβέντα που ακούστηκε, τι θα κάνουμε, είναι φρικμή, τι λέμε. Έχουμε όπλο παντοδύναμο. Παντοδύναμο, η προσευχή δεν το έχουμε καταλάβει. Το χρησιμοποιούμε για να πούμε, έλα σπιτάκι μου να μας φυλάξεις, Κύριε. Με την προσευχή και με τη μετάνοια και με το κλάμα, λαοί έχουν σωθεί. Δεν υπάρχει αδύνατος στην προσευχή επάνω. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η προσευχή είναι παντοδύναμη. Προχωράω. Πριν από το σχέδιο αυτό της πληθυσμιακής αλλοιώσεως του τόπου μας που βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι τα βλέπετε όλα αυτά, προχωρούνε, δεν χαμπαρίζει ο κόσμος. Μπορούμε όμως να το κάνουμε χαμπαρίσει. Καημένε Παΐσιο. Βρε σικά να προσευχή μου έλεγε, θα στείλει ο Θεός σικά τους πεινασμένους. Έχει τον τρόπο, κάνει προσευχή θα στείλει. Ήξερε τι έλεγε. Και το κύμα των λαθρομεταναστών διωγγώνεται καθημερινά. Υπήρξε συστηματική προσπάθεια διαλύσεως της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας. Σκοπό ήταν να διαλύσουν την παραδοσιακή οικογένεια που είχαμε από τους παππούδες μας. Πότε με τα αυτόματα διαζύγια, για την νόηση της πολιτικής. Πότε με την νομιμοποίηση των αμβρώσεων, εκτρώσεις νόμιμες, εκτρώσεις αγεννήτων εμβρίων. Πότε με τον πολιτικό γάμο και πότε με τις άλλες ρυθμίσεις που άμβλυναν τον συνεκτικό δεσμό της οικογένειας και έγιναν όλα εύκολα και όλα ανώδυνα. Και εκτρώσεις ανώδυνες και ο γάμος έτριξε και τρίζει και θα τρίζει όλο και φρικτότερα και περισσότερο. Και δεν σημαίνει τίποτα με τα διαζύγια κάθε μέρα και διαζύγιο. Λοιπόν, γι' αυτό οι πολύ παρασυρμένοι εύκολα παντρεύονται και εύκολα χωρίζουν. Παρ' όλα αυτά, τα αρνητικά και δυσάρεστα, η οικογένεια παραμένει ακόμα ζωντανή σε μεγάλο ποσοστό, έστω και με τις στρεβλώσεις και τις αλλοιώσεις που υπέστη. Και είναι ο βασικός θεσμός της παραδόσεώς μας και δυναμικό κύτταρο της συνοχής του γένους. Δεν
φτάσαμε σημείο να πούμε δεν υπάρχει παραδοσιακή οικογένεια καμία. Προς Θεού, το λέμε αυτό. Προς Θεού. Έπειτα σαν χριστιανοί ορθόδοξοι, μια οικογένεια αποτελούμε και στην εκκλησία μέσα που είμαστε. Και σαν οικογένειες και μεμονωμένα όλοι μαζί. Η μεγάλη προβολή των καταναλωτικών και ευδομινιστικών τρόπων ζωής από όλα τα μέσα επικοινωνίας δημιούργησε τη θεοποίηση του χρήματος που έγινε το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες. Θεοποίηση του χρήματος. Το χρήμα έγινε το ιδανικό μικρό και μεγάλο. Εδώ βλέπεις λεπτά, σου λέει το μωρό παιδί. Πώς θα κερδίσει κανείς περισσότερα, να πάρει αυτοκίνητα, εξοχικό, να κάνει ταξίδια, να κατέχει στον ιδονισμό πάσης μορφής, να μετέχει και μοιραίο το αποτέλεσμα. Αδιαφορία για όλα. Κούρσε αυτοκίνητα, καλοπέραση, από εκεί πιάνει αδιαφορία για τα υπόλοιπα. Για τις αξίες ανθρώπινες. Σου λέει εντάξει, περνάω καλά, τελείωσε το θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εκεί μεθοδικά οδήγησαν και οδηγούν τον κόσμο. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο τέρμα του. Έτσι τα νέα ζευγάρια πήγαν στην αρνητική νοοτροπία που ανατρέπει την παραδοσιακή οικογένεια. Δεν ενδιαφέρονται να κάνουν πολλά παιδιά. Έπεσαν στην παγίδα των σκοτεινών δυνάμεων που ονομάζεται οικογενειακός προγραμματισμός. Τι λέμε, δεν μου το επιτρέπει ο οικογενειακός προγραμματισμός να κάνω παραπάνω από δύο. Με το ζόρι θα φαίνω βόλτα. Έχει έρθει απ' έξω εκείνο. Δεν είναι από εδώ μέσα. Να μην κρατούν και να μην γεννούν τα παιδιά που δίνει ο Θεός. Πιστεύουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να ρυθμίζει το θέμα της τεκνογωνίας και της συνεχίσεως της ζωής. Αυτό είναι ικτρή και βλάσιμη πλάνη. Δαιμονικός λογισμός. Παρακοή, ανταρσία, θανάσιμη, αμαρτία και άργηση του θείου θεανήματος. Το να ρυθμίζεις εσύ τη ζωή. Τόσες ζωές θα έρθουν, λες, στον κόσμο, εγώ το κανονίζω και όχι ο Θεός. Τι είναι το θέμα αυτό, το καταλαβαίνουμε. Δεν θέλουν να κάνουν παιδιά και τα πετούν στα σκουπίδια, σκοτωμένα και ανυπεράσπιστα, γιατί δεν θέλουν βάσανα, σε εισαγωγικά. Τότε να μην έρχονται σε γάμο κοινωνία. Προφασίζονται ότι δεν έχουν αρκετά χρήματα για να τα μεγαλώσουν. Και θέλουν να τα μεγαλώσουν σαν πριγκιπόπουλα και ας μεγάλωσαν όλες οι γενναίες του το λαμπρό και το μεγάλο λίνο με ψωμί και με ξυπολισιά. Όλοι οι μεγάλοι λέει, οι παλαιοί με ψωμί, γυαλιά και ξυπόλυτοι γίνανε μεγάλοι. Εμείς θέλουμε κατευθείαν μεγάλα τα παιδιά. Ή το χειρότερο, γιατί τα παιδιά σκλαβώνουν τις γονείς. Στο σπίτι λες και το σπίτι είναι η κόλαση και έτσι στερούνται τις διασκεδάσεις και τους εξόδους για κοσμική ζωή, λένε οι γονείς. Μπα να κάνω παιδιά να μην γλεντήσω τη ζωή μου, αν θα κάνω ένα, δύο ή καθόλου για να μπορώ κι εγώ να χαρώ τη ζωή μου. Η νοοτροπία. Είναι γνωστά τα νούμερα της στατιστικής που προκύπτουν από την κλιματική φυγοτεχνία, όχι φιλοτεχνία, φυγοτεχνία, με την έγκριση και τις δαπάνες του κράτους. Τουλάχιστον για τις δηλωμένες εκτρώσεις, για τις δηλωμένες εκτρώσεις, διότι υπάρχουν και οι αδήλωτες, οι οποίες δηλωμένες ανέρχονται σε 300 και κατάλληλους σε 400.000 το χρόνο. 400.000 το χρόνο από τον πληθυσμό της γης σκοτώνεται, όχι στον πόλεμο, από τους ίδιους γονείς. Φωνιάδες, οι γονείς. Εγκληματίες του χειρίστου είδους, γιατί αυτά είναι ανυπεράσπιστα στην κοιλιά μέσα και πας εσύ και το σκοτώνεις το παιδί.
Ενώ οι ξένοι που ζουν στην Ελλάδα γεννούν με αυξανόμενους ρυθμούς που ξεπερνούν το 3%, ενώ εμείς βρισκόμαστε κάτω από το 1%. Στο 3% του πληθυσμού. Εμείς κάτω από το 1%. Και σύντομα οι ανατροπές αυτές θα γίνουν κοφτερά μαχαίρια που θα χτυπήσουν κατάστατα τον τόπο μας. Πρώτο και κραυγαλαίο δεδομένο είναι το γεγονός ότι στη χώρα μας και μάλιστα στην περιφέρεια κλείνουν πολλά δημοτικά σχολεία, ελλείψη μαθητών. Ενώ σε άλλα η αναλογία των Ελλήνων και των ξένων μαθητών είναι σε βάρος μας. Και είναι περισσότερα τα παιδιά των λαθρομεταναστών, οι οποίοι αυξάνονται και πληθύνονται ως η άμμος της θαλάσσης. Έτσι πληθύνονται τα παιδιά των λαθρομεταναστών. Δεν θέλουμε να αναφερθούμε στην κοντόφθαρμη, για να μην πούμε αρνητική πολιτική του κράτους έναντι των πολυτέχνων. Λέει ότι το κράτος απέναντι στους πολυτέχνους έχει στραβωμάρα, δεν βλέπεις πολυτέχνους. Κάτι άλλο βλέπει. Τιμητικά γράφω το όνομά του με κεφαλαίο, που θα έπρεπε να είναι τελείως απαλλαγμένη από κάθε βάρος και υποχρέωση. Και να πούμε ότι είναι εξευθελιστικό το σύστημα ενισχύσεώς τους με επιδόματα. Δίνει επιδόματα εξευθελιστικά στους πολυτέχνους. Όταν οι άλλες χώρες στον τομέα αυτό ξοδεύουν εκατοντάδες χιλιάδες για κάθε παιδί. Σε άλλες χώρες λέει δίνουν πολλά για κάθε παιδί που έρχεται στον κόσμο. Ισραήλ, Γαλλία, Βέλγιο κλπ. Ενισχύουν τους γονείς που κάνουν παιδιά. Θέλουμε να σταθούμε περισσότερο στο φρόνημα της κοινωνίας που δεν έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα του προβλήματος της πολυτεχνίας στη χώρα μας, που είναι πλέον πρόβλημα επιβιώσεως του τόπου. Αν ένας τόπος ζει, ζει από την τεχνογνωσία. Αυτή τροφοδοτεί νέες γενιές και ζει ο τόπος. Δεν υπάρχει τεχνογνωσία, πάλι η Ελλάδα πεθαίνει. Όπως λέει ο Παπαδόπουλος. Η κοινωνία δυστυχώς, η ορθόδοξη ελληνική κοινωνία, δεν πολέμησε τις εκτρώσεις όταν θεσμοθετήθηκαν από το αθηναϊκό κράτος. Προσέξτε το, η ορθόδοξη ελληνική κοινωνία δεν πολέμησε αυτούς που επιβάλλανε αυτό το, τις εκτρώσεις, τη φυγοτεχνία κλπ. Και λέμε αθηναϊκό κράτος γιατί μόνο η αθηναϊκή γνώμη λαμβάνει υπόψη του και όχι το σύνολο του ελληνισμού και μάλιστα της περιφέρειας. Λέει, η Ελλάδα κυβερνιέται από λίγους στην Αθήνα μέσα, όχι από εκείνους που έχουν γνώμη, από εκείνους που θέλουν να κάνουν αυτό που θέλουν. Αυτό το απαράδεκτο λάθος που ικανοποιεί πιθανόν την κοσμική Αθήνα των καλοπερασάκεδων, αλλά όχι τους γενναίους Έλληνες που ζουν εκτός των Αθηνών. Πρέπει να διορθωθεί με μια πανελλήνια εκστρατεία διαφωτίσεως και υποστηρίξεως της πολυτεχνίας και της φιλοτεχνίας, με σοβαρά μέτρα ενισχύσεώς της από την πολιτεία, ώστε να επανέλθουμε στην ιερή παράδοση του γένους. Ότι η γέννηση ενός νέου ανθρώπου είναι τελείως ιερή και πάνω από κάθε ανθρώπινο νόμο και ανθρώπινη απόφαση. Πρέπει να αναδείξουμε και πάλι το πνεύμα της πολυτεχνίας και φιλοτεχνίας, που είναι η γνήσια παράδοση του τόπου μας, όπου τα 10 έως 12 παιδιά ήταν κανόνας για κάθε οικογένεια, κάποτε. Κάποτε. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο τόπος μας πέρασε στην κρίσιμη και επικίνδυνη φάση, όπου οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Πιο πολλοί πεθαίνουν, λιγότεροι γεννιούνται. Άνω των 100.000 θάνατοι σε χοντρική εκτίμηση και κάτω από τις 100.000 γεννήσεις. Πάνω από 100.000 πεθαίνουν και κάτω από 100.000 γεννιούνται. Όπως λένε οι στατιστικές, μείωση των γεννήσεων και 35% κατά 35% μείωση των γεννήσεων και αύξηση των θανάτων κατά 45%. Και αυτό σημαίνει αυτονόητα ότι ο ελληνικός πληθυσμός μειώνεται αντί να αυξάνεται, τη στιγμή που όλοι οι γειτονικοί λαοί αυξάνονται πληθυσμιακά σε πάνω από το 3%. Όλοι οι γείτονες λαοί αυξάνονται, εμείς μειωνόμαστε.
Βλέπετε που έχει πέσει ο διάβολος. Ορθόδοξη. Τι πέσει, δεν το βλέπετε γιατί είναι ζωντανό και ήταν. Όλοι πολεμάνε την Ελλάδα. Ναι. Επίσης, ας μας επιτραπεί να αναφέρουμε εδώ την ηρωική ιδιωτική προσπάθεια που γίνεται από την Πανελλήνια Ένωση Φίλων Πολυτέχνων, Οδός Ακαδημίας 78, που αγωνίζεται χρόνια τώρα από το 1970 για την ηθική και ειδική λύση των υπερπολυτέχνων οικογενειών, επικεφαλής των ακούραστων αγιώτων του μοναχού Νικόδη Μεμπυλάλη, κάτω από 2 παραπιστημιακών διπλωμάτων θεολογικής και φιλολογίας και συγγραφέα σημαντικών βιβλίων, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει στο Άγιον Όρος και προπαγανδίζει γραπτός και προφορικός την πολυτεχνία και την καλή τεχνία. Και ο υποφαινόμενος, όπως πριν γράψει το βιβλίο, ολοψύχως συνιστά την πλήρη υλική και ηθική υποστήριξή του. Αξίζει, αδέρφια μου, ο κόπος γιατί γίνεται γενναία και καθαρή εργασία εν κυρίω. Να το τελειώσουμε. Αλλά θα έπρεπε να γίνει και πρέπει να γίνει μια πανελλήνια εκστρατεία στηρίξεως Ορθοδόξου γένους μας στα θεμέλια της παραδόσεώς του. Θα έπρεπε να αρχίσει με το σάλπισμα της πολυτεχνίας και καλλιτεχνίας για να κατανοήσει το τεράστιο ζευγάρι και κυρίως ότι σκοπός του γάμου είναι αυτός. Και όχι μόνο το γλέντι και η ηλική καλοπέρασε, διότι σπίτι χωρίς παιδιά είναι σαν ερυπωμένο κάστρο της αποτυχίας. Για να μην πω τάφος και γωνιαμένος. Τάφος δηλαδή που ασβεστωμένος. Σπίτι χωρίς παιδιά είναι τάφος απλώς με ασβέστη πια στολισμένος. Η καλύτερη μίμηση του Θεού μετά τη θυσία υπέρ του Κυρίου είναι η πολυτεχνία και η καλλιτεχνία. Βέβαια, στη μείωση της γεννητικότητας, θα το ξαναπούμε, η ευθύνη πρωτίστως είναι δική μας, αφού εμείς αποφασίζουμε και να αποφύγουμε την ευθύνη και το βάρος να στοφεί στο παιδιό. Γιατί αποφεύγουμε την ίδια την πορεία της ζωής που σταματά στο φράγμα του δικού μας εγωισμού. Γι' αυτό και η ευθύνη της νέας τάξης πραγμάτων είναι έμεση, θα λέγουμε δευτερογενής. Θα το εξηγήσω και το πράγμα. Λέει την πρώτη ευθύνη που δεν γίνεται παιδιά της ομαδής. Και έρχονται δεύτεροι οι νεοεποχήτες που το επιδιώκουν συστηματικά για το πράγμα. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εσύ τι κάνεις σαν Ελλήνας Ορθόδοξος. Όχι διότι δεν υπάρχει, αλλά είναι ο κακός σπόρος που βρήκε το κατάλληλο έδαφος στη δική μας διεφθαρμένη νοοτροπία. Αυτοί απ' έξω ρίξαν το σπόρο, εμείς είχαμε το έδαφος κατάλληλο, δεχτήκαμε το κακό σπόρο, όχι παιδιά, και από εκεί και πέρα πάμε στον εκφυλισμό. Στον εκφυλισμό. Τα εγκλήματα όμως της παγκοσμιοποιήσεως είναι πολλά και διάφορα. Δεν σταματούν εδώ. Και γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε το λόγο σε άλλο θέμα. Σε άλλη ώρα μας περιμένει. Να διαβάσουμε και το ιστερόγραφο, μας περιμένει η ώρα. Λοιπόν, σου έγραψα Βασιλάκη τι θα βάλεις σαν τίτλο. Τελειώσαμε εδώ πέρα. Δώσαμε μια εικόνα για να ξέρουμε πού βαδίζουμε εμείς μαζί με τα αδέρφια μας τους Έλληνες. Μήπως καταλάβουμε πού πρόκειται να φτάσουμε στο τέλος, πού θα μας πάνε αν δεν προσέξουμε. Δεν υπάρχει, δεν μπορούμε. Μπορεί και ένας ακόμα να σώσει τον τόπο. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, ένας μόνο. Έχουμε την Ορθοδοξία που έχει από τότε που γίνει ο κόσμος γραμμένα στις γραφές μέσα και παραδείγματα τεράστια. Μονάδες έφτιαξαν λαούς ολόκληρος. Ένας Αβραάμ έκανε τον Ισραήλ. Δεν ήταν πολλοί που τον φτιάξανε. Να το συνειδητοποιήσουμε. Ένας Λότ έζησε. Μην λέμε και τώρα τι γίνεται. Ή ο Θεός μπορεί ή βλαστημάμαι και λέμε δεν μπορεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όλα με τη δύναμη του Θεού γίνονται. Αλλά χωρίς εμού, ουδή να σε πηγήν ουδέν. Το γύρο που είχαμε πάει παραγιώδος, πριν 30 χρόνια, μας λέγανε θα έρθει νέα εποχή.
Νέα εποχή. Θυμάσαι. Ναι. Ποια είναι η νέα εποχή, θα τη δείτε που θα έρθει. Έρχεται και έρχεται μετά από 40. Και άλλα που με το Βασιλάκι θα γράψουμε την εβδομάδα αυτή και άλλα θα πάρει. Λοιπόν. Θα θυμόμαστε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Πάτερ ημών ο Άγιος ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου μετά, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημίς σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμες τους οφειλήτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από τον ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού, Χριστέ ο Θεός, ρέσαι και σώσαι ημάς, αμήν. Ιδιάζεται. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφους τους αλήξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπαιδώσας. Τώρα την άλλη συγκέντρωση να την κάνουμε, όχι εδώ είπαμε, να πάμε με τα αυτοκίνητά μας, κάπου πιο πέρα. Να πάμε στο Αγίο Ραφαήλ. Έγινε. Ναι. Πάμε και κάτω στον Αγίο Ραφαήλ. Δηλαδή την παραπάνω Δευτέρα μετά το Αγίου Πνεύματος. Ναι, και μετά το Αγίου Πνεύματος. Ναι. Εκεί κάτω θα είμαστε. Ωραία. Όλοι εκεί κάτω. Ωραία. Εντάξει. Πάμε και από εκεί. 7 η ώρα, έτσι. 7 η ώρα. Ναι. Δευτέρα βράδυ, 7 η ώρα. Δεν αλλάζει η ώρα. Πάρτε, πάρτε. Δεν είναι υπουργός, είναι ο Έπαιρνε τον Βασίλη. Τι έγινε, δεν ήξερε τον